Η Νεάπολη της Λευκωσίας σκλαβώθηκε το 1974 από τους Τούρκους κατακτητές μαζί με τον Τράχωνα, μέρος της Ομορφίτας. Εκεί στην Νεάπολη, πριν από την τουρκική κατοχή, στην οδό Καβάφη, εκεί κοντά στα σπίτια που ήταν και η οικογένεια του αείμνηστου Ουράνιου Ιωαννίδη και της νυν υπουργού της Ζέντας της Εμιλιανίδου. Εκεί, σε εκείνη τη γειτονιά. Η θεία έλεγε ότι απέναντι ήταν η κοπέλα που μου γνωρίσαμε, ήταν προσφυγούλα. Απέναντι από το σπίτι της θείας, η προσφυγούλα ήταν η φτάτη Φανούλα Αργυρού, η οποία είναι στο Λονδίνο. Η Φανούλα η Αργυρού, λοιπόν, η οικογένεια της οποίας πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία του 1922, ξανά πρόσφυγες από την Νεάπολη το 1974. Τα θυμόμαστε γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την μικρασιατική μας καταστροφή και την προσφυγιά του 1922. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι για αυτό το θέμα, για τα έγγραφα των Εγγλέζων που αποκαλύπτουν και το τι ματσαράγγες μεθόδευαν τότε, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, ακολουθώντας τις οδηγίες και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, είχε αγοράσει τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-300 από την Ρωσία. Πάμε στο Λονδίνο. Καλή σας μέρα, κυρία Αργυρού. Πολύ καλημέρα σας, Λάζαρε, και χρόνια πολλά. Καλό νέο έτος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Μικρασία και το 22 και την οικογένεια και την Νεάπολη. Γιατί όχι, ευχαρίστω. Πείτε μας λοιπόν, πώς βρέθηκε η οικογένειά σας στην Νεάπολη. Το 1922, όπως και πολλές άλλες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας, η δική μου, ο πατέρας μου, οι θείες μου, η γιαγιά μου, η οικογένεια, όλοι ζούσαν στα σελεύκια της Μικράς Ασίας, τα οποία είναι ουσιαστικά το κοντινότερο σημείο της Μικράς Ασίας, σημερινής Τουρκίας, απέναντι από την Κερίνια, και είχαν φύγει ουσιαστικά με τα ρούχα που φορούσαν, με βάρκες των Αράβων, οι οποίοι τότε καραδοκούσαν να μαζεύουν πρόσφυγες και να τους μεταφέρνουν είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Η δική μου ήρθα στην Κύπρο, άλλοι συγγενείς είχαν πάει στην Ελλάδα, και να πληρώνονται με ό,τι μπορούσαν να πάρουν από τους πρόσφυγες αυτούς, οι οποίοι έτρεχαν για να σωθούν. Και έφτασα στην Κύπρο. Έμειναν σε καραντίνα τότε υπό αποικιοκρατίας για 40 πέρες λόγω των ασθενειών κτλ. Και μετά σκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους όπου τους έδιναν φιλοξενία στην Κύπρο, είτε οι εκκλησίες είτε άλλα ιδρύματα. Και οι δικοί μου είχαν πάει καταρχήν στην Κερίνια και μετά στη Λευκωσία. Και ήξεραν και την τουρκική γλώσσα, θυμόμαστε. Ναι, η οικογένεια μου ήξερε την τουρκική γλώσσα, γιατί ήταν τουρκόφωνη η περιοχή, δεν ήταν όπως στη Σμύρνη. Και έκτοτε ουσιαστικά η γιαγιά μου πέθανε το 1955 γνωρίζοντας ελάχιστα ελληνικά, που έμαθε στην Κύπρο. Μια ακόμα ιστορία από τις χιλιάδες άλλες, εκατομμύρια άλλες ιστορίες από τον προσφυγοποιηθέντα πληθυσμό, εκείνους που γλίτωσαν την σφαγή και την γενοκτονία και βρέθηκαν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Να έρθουμε όμως στα βρετανικά έγγραφα για τα οποία δημοσιεύσατε και την Κυριακή, στην Κυριακάτικη Σημερινή, κυρία Αργυρού. Μάλιστα. Είναι η τελευταία αποδέσμευση που είχαμε. 30 Δεκεμβρίου αποδεσμεύτηκαν τα έγγραφα και είναι πρωθυπουργικά. Λαζάρε, δεν είναι του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας. Αυτά έχουν σταματήσει στο 1992. Περιμένουμε να βγουν και άλλα για τις μετέπειτα χρονολογίες. Αυτά είναι μια σειρά που αφορούν τους φακέλους των πρωθυπουργών. Και στην περίπτωση αυτή, τότε πρωθυπουργός ήταν ο Τόνι Μπλερ. Τα έγγραφα είναι μεταξύ 1998 και 2000. Ακούσαμε ότι τον ανακήρυξε και η Πόντι πρόσφατα η Ελισάβετ. Μάλιστα, και υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Ξεκίνησε
αυθημερών ένα petition, μια ένσταση, και έχει μαζέψει πολλές χιλιάδες ορισμένες περίπου. Τελευταία φορά που είδα χθες βράδυ είχαν φτάσει σχεδόν 400.000 οι διαμαρτυρόμενοι για να αποσυρθεί ο τίτλος αυτός. Η πόντης του τάγματος της Καλτσοδέτας, αν θυμόμαστε καλά. Ναι, και είναι... Περικνημίδας. Ναι, είναι, λένε ότι είναι απόφαση αποκλειστικά της Βασίλισσας, γιατί ουσιαστικά οι τίτλοι αυτοί δίδονται καταλόγοι από την κυβέρνηση που εισηγούνται στην Βασίλισσα να δοθούν αυτοί οι τίτλοι. Και στην περίπτωση του Τόνι Μπλερ λένε, γράφτηκε ότι ήταν αποκλειστικά απόφαση της Βασίλισσας. Δεν ξέρουμε 100% ποιο αποφασί ήταν, βέβαια. Ο Τόνι Μπλερ πήγε στον Κλειρίδη, ειδοποίησε τον Κλειρίδη για να ακυρώσει την παραγγελία των S300. Τα έγγραφα μας λένε, μας μιλούν για τον Υπουργό Εξωτερικών, για να πούμε και τότε Υπουργός Εξωτερικών, ήταν ο εργατικός Ρόμπιν Κουκ, ο οποίος πέθανε, και είχε αντικαταστήσει τον Μάλκαν Ρίφκιν, ο οποίος ήταν Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας επί προηγούμενης κυβέρνησης των συντηρητικών. Οι εργατικοί ανέλαβαν στις 2 Μαΐου του 1997 τη διακυβέρνηση. Και είχαμε και υπουργών οικονομικών τότε τον Γκόρντον Μπράουν και υπουργών εσωτερικών τον πολύ γνωστόν Τζακ Στρό, ο οποίος αντικατέστησε αργότερα τον Ρόμπιν Κουκ. Λοιπόν, βρίσκουμε ότι η προτεραιότητα του Ρόμπιν Κουκ, να πούμε όμως ότι αυτές ήταν ενημερώσεις του Πρωθυπουργού από το Foreign Office. Λοιπόν, ο Ρόμπιν Κουκ ως υπουργός εξωτερικών είχε την πολιτική και στόχο να σταματούσαν την κάθοδο των πυράβλων S300 στην Κύπρο, γιατί έκανε δύσκολη τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου, έγραφαν. Η Ελλάδα ταυτόχρονα απειλούσε να μπλοκάρει τις ενταξιακές διαδικασίες χωρών της Κεντρικής Ευρώπης σε τέτοια περίπτωση, δηλαδή ήταν υπέρ της Κύπρου η Ελλάδα, ότι έπρεπε να εργαζόντουσαν, έλεγε ο Ρόμπιν Κουκ, με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ για μια φόρμουλα που να επέτρεπε του Κλειρίδη μια διέξοδο και να συνέχιζαν να ενθαρρύνουν ταυτόχρονα τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τονίζουν στον Κλειρίδη και αυτοί ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον του να ερχόντουσαν στην Κύπρο οι S300. Πάντως τα καταγράφει και στο βιβλίο του ο τότε Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που παραιτήθηκε λόγω των S300, ο Γιαννάκης Ομήρου, στην καταγραφή του τις παρεμβάσεις των Εγγλέζων και το τι του έλεγε για τους Εγγλέζους ο ίδιος ο Κλειρίδης, πέραν από τους πράκτορες και κατασκόπους που έστειλαν οι Εγγλέζοι παντού όπου υπήρχε προετοιμασία για την εγκατάσταση των πυράβλων αυτών στην Κύπρο. Μάλιστα. Βρίσκουμε ότι αργότερα λένε ότι οι συντονισμένες πιέσεις του Λονδίνου, δηλαδή αυτά είναι μετάφραση, οι συντονισμένες πιέσεις του Λονδίνου πάνω στον Κλειρίδη, με παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Ηνωμένων Εθνών, επέδωσαν καρπούς όταν στις 29 Δεκεμβρίου ο Κλειρίδης ανακοίνωσε ότι οι πυράβλοι τελικά δεν πήγαιναν στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη. Επέδωσαν καρπούς οι πιέσεις των Εγγλέζων. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι ήταν οι αποφάσεις του Κώστα Σιμίτη οι οποίες επέδρασαν επί της αποφάσεως του Κλειρίδη να ικανοποιήσει την Αθήνα και να μην φέρει τους πυράβλους. Ακριβώς αυτή είναι μια διαφορά που βρίσκουμε στα έγγραφα, Λάζαρε, και είναι ερχόνται απευθείας από τον πρώτον στο Foreign Office, τον Ρόμπιν Κουκ. Οι συντονισμένες πιέσεις του Λονδίνου, γράφουν τα έγγραφα, με παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Ηνωμένων Εθνών, επέδωσαν καρπούς. Η Βρετανική πολιτική πιέσεων, γράφουν, πάνω σε όλα τα μέρη για πολιτική διευθέτηση θα συνεχιζόταν και ενημέρωσαν και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον Ιωάννη Κασιουλίδη, για τις δυσκολίες, γράφουν, ένταξης διαιρεμένης νήσου. Αλλά δημόσια έλεγαν ότι δεν ήταν προϋπόθεση. Όμως στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πολιτική τους και ενεθάριναν και τους Τουρκοκύπριους να έπαιρναν μέρος στις διαπραγματεύσεις. Επίσης να πούμε ότι είχαν και εναλλακτικές λύσεις για αυτό το πρόβλημα και μία από αυτές ήταν η ένταξη διαιρεμένης Κύπρου, δηλαδή μέσω διχοτόμησης, δηλαδή ο Βορράς, όπως έγραφαν με εισαγωγικά, θα κέρδιζε την αναγνώριση που ήθελε και οι Ελληνοκύπροι την ένταξή τους. Αλλά υπήρχαν
και κάποια προβλήματα που σε τέτοια περίπτωση θα χρειαζόντουσαν αναπροσαρμογές στις εδαφικές αναπροσαρμογές κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, η θέση του Foreign Office ολοκληρώνοντας παρέμεινε η ίδια, γράφω στο τέλος στα conclusions τους, στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα τους. Ναι, ότι ένταξη με πολιτική διευθέτηση, αλλά δεν είναι προϋπόθεση. Ταυτόχρονα να τονίζουν, γράφουν τις δυσκολίες για ένταξη μιας διερευνητής νήσου, αναφορά στις διαπραγματεύσεις των δυσκολιών της, τη μη ανάμειξη την... έβλεπαν ότι η μη ανάμειξη του Βορρά στις ενταξιακές δεν ήταν σωστή ουσιαστικά και έτσι ενεθάρρυναν τους Τουρκοκύπριους να έπαιρναν αμέρως τις διαπραγματεύσεις και να αποθάρρυναν, γράφουν, χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να είναι εναντίον ένταξης μιας διαιρεμένης Κύπρου. Δηλαδή αυτοί είχαν σκοπό, παρόλο ότι δεν το έλεγαν ότι είναι, έλεγαν, δεν είναι προϋπόθεση, εν τούτης είχαν σκοπό ένταξης της Κύπρου διαιρεμένης και γι' αυτό θα αποθάρρυναν, γράφει, και τη Γαλλία και τη Γερμανία που προφανώς ήσαν ενάντια σε ένταξη της Κύπρου διαιρεμένης. Και να δούλευαν και εναντίον της ελληνικής τακτικής διασύνδεσης, αλλά για το τελευταίο έγραφαν δεν υπήρχε απλή λύση, δηλαδή είχαν πρόβλημα με την Ελλάδα. Mm-hmm. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, κυρία Αργυρού. Επίσης, καλημέρα σας. Και μετά από τα μηνύματα των αξιοτήμων διαφημιζομένων, συνέχεια στην εκπομπή μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.